Πάμε λοιπόν, και ήδη έχει ξεκινήσει η κριτική των μέτρων, αλλά πάμε πρώτα να τα ακούσουμε. Από τον Χρήστο Τριαντόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, είναι Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής και φαντάζομαι όλες αυτές τις ημέρες, σε ελάχιστο χρόνο, γιατί τα γεγονότα είναι πολύ πυκνά, κύριε Τριαντόπουλε, που πρέπει να περνάτε απίστευτες ώρες, δεν ξέρω αν έχετε και έναν καναπέ εκεί, να κοιμόσαστε τα βράδια στο Υπουργείο, σχεδιάζατε αυτά τα μέτρα. Αυτό που ακούτε όμως ως πρώτο σχόλιο, θα μας τα πείτε τα βασικά τουλάχιστον, γιατί καταλαβαίνουμε ότι τα περισσότερα θα εξειδικευτούν τις επόμενες ημέρες, είναι γιατί δεν είναι καθολικά. Τι σημαίνει να δούμε τους κωδικούς που πλήττονται? Υπάρχει, αναρωτιόμασταν και πριν με τους συναδέλφους, κλάδος που δεν πλήττεται από την επέλαση του κορονοϊού και στην χώρα μας? Είναι μια επέλαση στην οικονομία, στην κοινωνία, σε όλα τα πεδία. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλή δύναμη και σε εσάς, κύριε Καλή Τριαντόπουλε. Καλή δύναμη σε όλους. Εμείς εδώ το μετερίζει μας προσπαθούμε. Υπάρχουν σε όλες τις διαστάσεις του δημοσίου, του κράτους μας, άνθρωποι που αυτή τη στιγμή παλεύουν για να κρατήσει όλη η χώρα όρθια σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση που έχει βρεθεί. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να αν δούμε. Αν γυρίσουμε το πλάνο, θα δείτε και το καναπέ του γραφείου. Όντως, okay. Όλο το οικονομικό επιτελείο περνάει πάρα πολλές ώρες για να σχεδιάσει όλα αυτά. Και αυτό θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο πάνω στο σχόλιο της συνομιλητριά σας πριν. Δεν είναι μέτρα που είναι στο πόδι. Είναι μέτρα τα οποία τα σχεδιάζουμε αρκετές ημέρες. Και τα οποία περιμέναμε ουσιαστικά να ολοκληρωθεί το Eurogroup για να μπορέσουμε να το ανακοινώσουμε. Μάλιστα. Να πάρετε και το πράσινο φως, γιατί φαντάζομαι κάτι παρόμοιο έγινε σε όλες τις οικονομίες της ευρωπαϊκής οικογένειας. Είναι η απόφαση του Eurogroup, η οποία μας επέτρεψε, έλυσε τα χέρια στους υπουργούς οικονομικών της Ευρωζώνης, έτσι ώστε να μπορέσουν χωρίς το ασφιχτικό πλαίσιο των δημοσιονομικών κανόνων να εφαρμόσουν πολιτικές για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Μάλιστα. Βέβαια, έχω μία επιστροφή ήχου, δεν ξέρω αν μπορεί να διορθωθεί, αλλά θα το καταφέρουμε. Ωραία. Θα το προσπαθήσουμε. Τώρα, γιατί λοιπόν έχουμε αναφορά στους κλάδους που πλήττονται, σε επιχειρήσεις που λειτουργούν ή δεν λειτουργούν με απόφαση της πολιτείας? Καταλαβαίνω ότι έχει να κάνει με όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και ξαναρωτώ, υπάρχει κλάδος που δεν πλήττεται, δηλαδή έχετε υπόψη σας κάποιες εξαιρέσεις και ποιες είναι αυτές? Παρότι περιμένουμε, είπε και ο επικεφαλής του Υπουργείου Οικονομικών, ότι οι κωδικοί θα δοθούν στις επόμενες μέρες στην δημοσιότητα, γιατί φαντάζομαι δεν υπάρχει και πολύς χρόνος μέχρι το τέλος του μήνα. Όχι, είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι. Τις επόμενες ώρες θα αρχίσουν να δημοσιοποιούνται οι υπουργικές αποφάσεις, να ξαναστείνεται καινούργια πράξη νομοθετικού περιεχομένου, όλοι οι εγκύκλοι προς τις υπηρεσίες, όλα αυτά είναι προετοιμασμένα. Ωραία. Αν το πιάσουμε λίγο από την αρχή και ακολουθώντας τη μεγάλη έκταση που σιγά σιγά άρχισε να παίρνει το φαινόμενο στη χώρα μας, όχι όπως σε άλλες χώρες, αλλά συγκριτικά με ό,τι συνέβαινε πριν και με βάση τους περιορισμούς που τεθήκανε, άρχισε λοιπόν το Υπουργείο Οικονομικών να σχεδιάζει μέτρα για τις επιχειρήσεις όπου είχε υποβληθεί ο περιορισμός της δραστηριότητας από το κράτος. Άρα, όπου το κράτος έρχεται και λέει ότι εγώ σε κλείνω, δεν μπορείς να λειτουργείς, τότε έρχομαι και εγώ και σου δίνω σαν επιχείρηση όλες τις αναστολές των φορολογικών σου υποχρεώσεων, των δόσεων που έχεις να πληρώσεις, αλλά και των εισφορών που πρέπει να δώσεις για την επόμενη περίοδο. Έρχομαι σαν κράτος και τι κάνω? Εγώ χρηματοδοτώ, στηρίζω τον εργαζόμενο της επιχείρησης που εγώ έρχομαι και κλείνω με τους περιορισμούς μου, άρα δίνω αυτό το 800 που δεν πρέπει να το λιδωρούμε, είναι πολύ σημαντική βοήθεια αυτή τη στιγμή, και παράλληλα έρχομαι και λέω στην επιχειρηματία ότι κοίταξε, επειδή εγώ έρχομαι και σου κλείνω την επιχείρηση, το ενίκιο που έχεις να δώσεις θα το δώσεις κατά 60%. Κατά 60%. Λίγο να δούμε το 800 στους εργαζόμενους. Λέτε λοιπόν στην επιχείρηση, εσύ θα δώσεις ότι είναι πάνω από το 400 το μήνα, γιατί είναι για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου το 800. Έτσι δεν είναι, ή είναι πρόσθετο στο μισθό? Δεν υπάρχει μισθός αυτή τη στιγμή, γιατί έχει αναστολή, έχει μπει σε μια προσωρινή αναστολή. Άρα δεν είναι υποχρεωμένοι για το δεύτερο 15ήμερο του Μαρτίου να δώσουν μισθό οι επιχειρηματίες? Τα μαγαζιά που έκλεισαν θα πληρώσουν το πρώτο 15ήμερο? Οι επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή μπαίνουν μέσα στο σύστημα και βάζουν σε καθεστώς προσωρινής αναστολής τον εργαζόμενο που έχουν στην δούλεψή τους. Οπότε έτσι εμείς βλέπουμε ποιος εργαζόμενος είναι αυτός, αφού το βάζουν εκεί, και είναι και παίρνει το 800.
το κάνει λοιπόν το Υπουργείο Εργασίας με τα συστήματα πληροφοριακά που έχει. Παράλληλα όμως ρωτώ, ο ίδιος επιμένω όμως να ρωτώ, θα πληρώσουν τις πρώτες 17 ημέρες του μήνα οι επιχειρηματίες? Στις πρώτες ημέρες δεν είχε επιβληθεί ο περιορισμός από το κράτος. Η αγορά έκλεισε σήμερα. Άρα θα πληρώσουν. Ή τέλος πάντων τα καφέ μπαρ στα εστιατόρια από την προηγούμενη εβδομάδα. Κράτος αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του από τη στιγμή που έχει επιβάλει το ίδιο το κλείσιμο. Τους περιορισμούς. Μάλιστα. Από εκεί και ωραία. Πέρα, όπως είπε και ο υφυπουργός, είχαμε κανονικές λειτουργίες μέχρι τα μέσα. Το ξέρατε κι εσείς ότι λειτουργούσαν. Αλλά τώρα το κανονικές λειτουργίες με τζίρους μηδενικούς. Έτσι, άνθρωπος της αγοράς είστε και ξέρετε ότι δεν δούλεψαν κακά τα ψέματα οι επιχειρήσεις. Δεν μιλάμε για τις τελευταίες ημέρες. Λέμε για την αρχή του μήνα. Γιατί ξέρετε κι εσείς ότι έχει καταβληθεί πολύ μεγάλη προσπάθεια να μπορέσουμε να πείσουμε τους ανθρώπους και σε μεγάλο βαθμό πραγματοποιείται να μείνουν στο σπίτι για να αναχαιτήσουμε την έξαρση του ιού. Λοιπόν, άρα ακόμα ένα πράγμα που πρέπει να συμπληρώσω είναι ότι στους εργαζόμενους οι οποίοι είναι στην δούλεψη, ήταν στη δούλεψη επιχειρήσεων που ήρθε και τους έκλεισε το κράτος, πάλι το όφελος αυτό από τη μείωση κατά 40% του ενοικίου προβλέπεται. Άρα θα έχουν όφελος και οι εργαζόμενοι. Τώρα πάμε στις επιχειρήσεις των οποίων οι τζίροι μειώνονται αυτοί. Έχουν υποστεί πολύ μεγάλο πλήγμα αυτή την περίοδο. Έχουμε φτιάξει ένα μηχανισμό που να μπορούμε να ελέγχουμε ποιανού ο τζίρος έχει μειωθεί και ποιανού ο τζίρος δεν έχει μειωθεί. Δεν σημαίνει ότι είναι όλοι το ίδιο. Υπάρχουν και κλάδοι οι οποίοι πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Μπορείτε και μόνο σας, αν σκεφτείτε ποια είναι καλά, τα μαγαζιά. Προφανέστατα τα τρόφιμα και όλα αυτά που πέσαμε σαν ακρίδες πάνω τους, προφανώς και πάνε καλά. Ακριβώς. Άρα εμείς έχουμε έναν αυτοματοποιημένο αλλά μηχανισμό. Αυτό που είναι η εξαίρεση, δεν είναι ο κανόνας. Η ένσταση, και... δηλαδή θα σας διαδεχθεί ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Λάρισας, δεν ξέρω τι θα πει, αλλά οι πρώτες ενστάσεις που έχω ακούσει μέχρι τώρα, στη λίγη ώρα που μεσολάβησε από την ανακοίνωση των μέτρων μέχρι τώρα, είναι μα γιατί δεν είναι καθολική η αναστολή των υποχρεώσεών μας για όλους που πλήττουν. Δηλαδή η πρόταση του επιχειρηματικού κόσμου είναι να είναι καθολική αναστολή, άρα και σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει πολύ μεγάλους τζίρους. Σου λέει ορίστε τις εξαιρέσεις και όχι τον κανόνα. Μα δεν μπορούμε να ουσιαστικά ερχόμαστε και ορίζουμε, αυτό κάνουμε τις ΚΑΔ, γιατί παρακολουθούμε. Άρα λέτε μέσα, να κάνουμε υπομονή, να γκρινιάξουμε αφού δούμε όλους τους κωδικούς που θα ανακοινώσετε. Κοιτάξτε, μπαίνουμε σε μία περίοδο... Κοιτάξτε, ξέρετε τι, εγώ καταλαβαίνω τον συνεργεία που λέει μου έχεις ανοιχτό το συνεργείο. Θα έρθει κάποιος να κάνει σέρβις, να φτιάξει το φανάρι του, θα έρθει αν του μείνει το αυτοκίνητο στη μέση του δρόμου. Στην πολύ απόλυτη ανάγκη. Ναι, αλλά να πάμε όμως... Εγώ βρήκα το καθαριστήριο της γειτονιάς ανοιχτό, σας το λέω εγώ που μένω μόνος και δεν βάζω ποτέ πλυντήριο και πάω από τα εσώρουχά μου και τις κάλτσες μου μέχρι τα πουκάμισά μου, τα πάντα. Αλλά πόσοι άνθρωποι είναι σαν εμένα που θα εξακολουθήσουν να το έχουν ανάγκη αυτές τις ημέρες που όλοι θα είναι στα σπίτια? Είναι και ο συνομιλητής σας αυτή τη στιγμή, έχει την ίδια ανάγκη, γιατί αυτή τη στιγμή είμαι στην Αθήνα χωρίς την οικογένεια λόγω της κατάστασης. Μπράβο, ωραία, το έχετε και εσείς ανάγκη. Πρόβλημα. Θα κάνει τζίρους στο καθαριστήριο ή ο συνεργείας? Πώς επιβάλλεται ο κανονισμός, ο περιορισμός? Δεν επιβάλλεται από το Υπουργείο Οικονομικών. Ο περιορισμός επιβάλλεται για το κλείσιμο ή όχι από την προστασία, από τη Γενική Γραμματεία, δηλαδή πλέον τον Υφυπουργό, που είναι αρμόδιος για την προστασία του πολίτη και τη διαχείριση όλων αυτών των καταστάσεων, και βασίζεται στις γνωμοδοτήσεις που γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων. Δηλαδή είναι θέμα υγείας. Ναι. Από εκεί και πέρα, εμείς τι βλέπουμε? Βλέπουμε τους τζίρους. Αν δούμε λοιπόν ότι το μαγαζί που αναφέρατε έχει μειωμένο τζίρο σε σχέση με τον τζίρο που είχε... Άρα θα μπορεί να μπει στη φόρμα να τη συμπληρώσει και να διεκδικήσει... Όχι, μα γι' αυτό το κάνουμε. Ναι. Γιατί λέμε πώς ότι όμως θα να... το κάνει, γιατί σήμερα αλλάζει το καθεστώς. Από 18 μέχρι 31 που είναι υποχρέωσή του θα προλάβει να το κάνει, να διαπιστώσει αυτή την πτώση του τζίρου του? Εμείς τα παρακολουθούμε σε καθημερινή βάση. Παρακολουθούμε τις συναλλαγές που γίνονται ψηφιακά, μέσα από την ΑΔΕ, από τα τραπεζικά συστήματα. Έχουμε πλήρη εικόνα για τον κάθε κλάδο. Οπότε έτσι μπορούμε και δρούμε. Μάλιστα. Γι' αυτό και έχουμε και την ευκαιρία να μιλάμε ανακωδικό. Άρα, σε αυτές τις επιχειρήσεις, οι οποίες πλήττονται, τι κάνουμε? Πάμε πάλι και εφαρμόζουμε όλη αυτή την αναστολή των φορολογικών τους υποχρεώσεων για την επόμενη περίοδο. Και ερχόμαστε όμως και δίνουμε μια σημαντική έμφαση στο κομμάτι των μικρών επιχειρήσεων, των αυτοαπασχολούμενων και των
μικρών επαγγελματιών. Και εκεί, αφού έχουν πληγεί και αυτοί σημαντικά από αυτή την κατάσταση, ερχόμαστε και τους αποζημιώνουμε, αφού πάλι τους χορηγήσουμε την φορολογική ελάφρυνση, τους αποζημιώνουμε κιόλας για να μπορέσουν με το 800 αυτό. Μάλιστα. Παράλληλα, να βάλουμε και στα υπόλοιπα μέτρα. Ελάτε, γιατί πρέπει να πάμε και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Λοιπόν, ωραία, τι γίνεται με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ξέρουμε ότι, για παράδειγμα, χωρίς να το έχετε ζητήσει εσείς, τα περισσότερα ιατρεία έχουν κλείσει και λειτουργούν με ραντεβού για τις έκτακτες περιπτώσεις. Τα δικαστήρια έχουν κλείσει. Δηλαδή, θα μπει ο δικηγόρος, ο γιατρός, ο λογιστής και εκεί θα έχει πέσει δουλειά. Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, μην τους ονοματίσουμε έναν-έναν, θα μπουν σε αυτή τη φόρμα. Και εκεί πώς θα διαπιστώσετε πτώση τζίρου? Με τον ίδιο τρόπο που διαπιστώνουμε και στις επιχειρήσεις. Όλοι δηλώνουν τα στοιχεία τους. Μα δεν είναι online όμως. Δεν σημαίνει είναι online, γιατί δεν είναι online οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί. Δεν δηλώνουν στη φορολογία τους. Τα πάντα παρακολουθούμε. Άρα, τα πάντα εννοούμε όπως προς την κίνηση των κλάδων. Συνεπώς, όπου στους κλάδους που παρουσιάζεται και ήταν ξεκάθαρη η ανακοίνωση και του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης, στους κλάδους όπου παρουσιάζεται δραστική μείωση της οικονομικής δραστηριότητας λόγω του φαινομένου και της έξαρσης του κορονοϊού, θα υπάρχει και η φορολογική ελάφρυνση αυτό της αναστολής των φορολογικών τους και των ασφαλιστικών υποχρεώσεων και φυσικά θα δίνεται και η αποζημίωση. Τώρα, εκεί μέσα είπατε για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τους αυτοαπασχολούμενους. Ένα μεγάλο μέλημα ήταν να μπουν και οι μικρές επιχειρήσεις. Στις συζητήσεις που κάνουμε είναι τα μικρά αφεντικά. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλές μικρές επιχειρήσεις όπου το εισόδημα του ιδιοκτήτη είναι σαν ένα μισθός. Και ίσως πολλές φορές να παίρνει και λιγότερο από τον άνθρωπο που έχει. Έτσι, μα τώρα κακά τα ψέματα, με την κρίση από την οποία διήλθε η χώρα, έμειναν πολύ πολύ οικογενειακές οι επιχειρήσεις. Πάει λίγο το παιδί, βοηθάει, πάει η σύζυγος ή ο σύζυγος. Και έτσι κρατιέται ζωντανό ένα μικρό μαγαζί. Λοιπόν, ένα από τα βασικά μου, από τις βασικές μου επιμονήσεις όλη αυτή τη διαδικασία σχεδιασμού ήταν αυτά. Τα μικρά αφεντικά, όπως έλεγε και χαρακτηριστικά ο Υπουργός, τα μικρά αφεντικά του Τριαντόπουλου. Να μπουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί είναι και η ραχοκοκαλιά σε πολλές επαρχιακές πόλεις, σε πολλές διαστάσεις της ελληνικής οικονομίας, της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Αυτό βέβαια που είναι η παθογένεια του ελληνικού οικονομικού υποδείγματος, ότι έχουμε πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αυτοί όμως αυτή τη στιγμή είναι αυτοί που έχουν και τη μεγαλύτερη ανάγκη στήριξης. Γι' αυτό και εντάσσονται μέσα σε αυτούς που στηρίζονται. Μάλιστα. Τώρα, θα έχουμε ένα αυστηρό πλαίσιο, παρότι δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του δικού σας Υπουργείου, αλλά θέλουμε να αξιοποιήσουμε παραπάνω την δική σας παρουσία. Η χρηματοδότηση την οποία ανακοίνωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης από πολλές πηγές. Έχουμε τρεις διαφορετικές πηγές. Εκεί θα δούμε ένα αυστηρό πλαίσιο, γιατί κάποιος θα σκεφτόταν, θα είναι η ευκαιρία του Παγαπόντη να μπει να αρπάξει κάτι. Ναι, μεν αυτό θέλουμε να το αποφύγουμε όλοι. Θέλει να το αποφύγει και η αγορά για να πάνε εκεί που πρέπει τα χρήματα. Αλλά μήπως γίνει τόσο αυστηρό το πλαίσιο που τελικά δεν θα φτάσει στο εύρος που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η αγορά το χρήμα? Πρώτα απ' όλα, πριν πάμε στα εργαλεία που ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης, να σας πω το εργαλείο που ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Είναι η επιστρεπτέα προκαταβολή. Πάλι στους κλάδους που έχουν πληγεί, και αναφέρομαι σε αυτόν τον όρο, γιατί σημαίνει ότι από πίσω υπάρχει προεργασία και η ανάλυση που βλέπουμε ποιος έχει την ανάγκη και ποιος δεν έχει την ανάγκη ανάλογα με τον τζίρο του, θα δοθούν χρήματα κατευθείαν στο λογαριασμό του μέσω του τάξη, στο επόμενο δίμηνο, για να μπορέσει να έχει ευχέρεια ρευστότητα και να μπορεί να κινηθεί. Άρα οι επιχειρηματίες θα γίνουν ελλείπτες αυτής της βοήθειας. Από την άλλη, και σε συνέχεια των αποφάσεων του Eurogroup, αλλά και της ελαστικοποίησης του πλαισίου περικρατικών ενισχύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα τους ευρωπαϊκούς πόρους. Ο στόχος, και θα το πετύχουμε αυτό, γιατί πλέον δεν μιλάμε για ένα πρόβλημα μόνο της χώρας μας, αλλά μιλάμε για ένα πρόβλημα πανευρωπαϊκό, είναι να αξιοποιηθούν όλα τα εργαλεία και να γίνει μια βροχή από χρηματοδοτικά εργαλεία, πόρους και επενδύσεις στην ελληνική οικονομία και σε κάθε άλλη ευρωπαϊκή οικονομία που έχει πρόβλημα. Βασική προϋπόθεση όλων αυτών, απαραίτητος όρος, θα είναι η διατήρηση των θέσεων απασχόλησης. Το είπε ο Πρωθυπουργός χθες, το είπαν και οι τρεις υπουργοί σήμερα στην ανακοίνωσή τους. Δεν θα πρέπει να χαθεί καμία θέση απασχόλησης σε όποιον θέλει να γίνει λήπτης της βοήθειας από το ελληνικό κράτος. Άρα έχετε και απάντηση στον συνάδελφο που έλεγε ότι μήπως
Αυτό θα έπρεπε να είναι λίγο πιο αυστηρό, ότι κανείς δεν χάνει τη δουλειά του σε αυτή τη συνθήκη. Φυσικά, παρά μόνο μια επιχείρηση. Θα θεσμοθετηθεί ξεκάθαρη ρήτρα. Το είπε και ο Υπουργός Εργασίας, το είπαν και άλλοι οι δύο υπουργοί και στην αρχή των ομιλιών τους και στο τέλος, ότι για ό,τι μιλάμε θα μένουν οι θέσεις απασχόλησης. Και εσείς αυτό που είπατε, για να κάνουμε μια γρήγορη αναφορά και σε αυτό, για να κλείσουμε με τα εργαλεία για τη ρευστότητα στην αγορά, είναι ότι ακόμη και εκεί που δεν έχουν τελεσιδικής ή όποιες διαφορές έχετε με επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα, αρκεί να μην είναι πάνω από τις 30.000, θα δοθούν τώρα τα χρήματα και θα τα βρείτε στην πορεία. Έτσι, αυτό καταλάβαμε σωστά. Αυτό αφορά την ΑΔΕ και αφορά τις επιστροφές φόρων. Ναι, δηλαδή, το καταλάβαμε σωστά αυτό, ότι θα γίνει έτσι μέχρι τα 30 χιλιάρικα. Είναι για τις περιπτώσεις που εκκρεμεί να δώσει επιστροφές φόρων το δημόσιο σε επιχειρήσεις. Ωραία. Άρα οι έλεγχοι γίνονται πιο γρήγορα, έτσι ώστε να επιστραφούν γρήγορα αυτά. Μιλάμε για περίπου 13 εκατομμύρια που θα πέσουν τις επόμενες μέρες. Ωραία. Έχουν πέσει και τα. Ελάτε να δούμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Αυτές οι πλατφόρμες θα είναι έτοιμες πότε? Κοιτάξτε, αυτές οι πλατφόρμες στείνονται και θα είναι έτοιμες μέσα στις επόμενες εβδομάδες, με ένα μήνα, γιατί χρειάζονται και οι συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι όμως θέματα τα οποία δεν τα χειρίζομαι εγώ, οπότε κρατάω την ισχύρια. Θα αναζητήσουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη για αυτά. Λοιπόν, ο στόχος είναι να γίνουν το συντομότερο δυνατόν, γιατί αξιοποιούμε ήδη υφιστάμενα σχήματα, τα επεκτείνουμε, αξιοποιούμε πόρους, πάντα όμως σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, γιατί ήδη έχει διαμορφωθεί ένα ταμείο για αυτό το πράγμα, για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, όπου εκεί έχουμε στη διάθεσή μας 1,8 δισεκατομμύρια. Άρα εκεί σήμερα έχουμε τηλεσύσκεψη, στέλνουμε προτάσεις που αφορούν την επιδότηση των επιτοκίων για των συνεπών δανειοληπτών. Οπότε αυτό σιγά σιγά, παίρνοντας το OK από εκεί, θεσμοθετείται, γίνεται πράξη και προχωράει με πρωτοφανείς για την Ευρώπη ταχύτητες. Μάλιστα. Θέλω να σας πω. Τώρα, σήμερα μιλήσατε στην συνέντευξη τύπου όλοι σας για μια πρώτη δέσμη μέτρων. Τι σημαίνει? Ήταν η δεύτερη, παρακαλώ. Ήταν η δεύτερη. Είναι η δεύτερη, ναι, σύμφωνη. Είναι η δεύτερη. Όπως το λέτε, αλλά είχε στοχεύσει σε, δεν αφορούσε σε όλη τη χώρα. Λοιπόν, είναι η δεύτερη δέσμη μέτρων. Ας πούμε η κύρια δέσμη μέτρων που ακούσαμε μέχρι τώρα. Σημαίνει αυτό ότι θα έχουμε στο επόμενο λογικό χρονικό διάστημα ένα δεύτερο πακέτο? Δηλαδή θα δείτε πού ενδεχομένως έμειναν χαραμάδες, πού δεν καλύψατε, γιατί θα αρχίσουν οι κλάδοι τώρα ο ένας μετά τον άλλο να λένε «Μα και εγώ θέλω αυτό και εγώ το άλλο» και θα επανέλθετε. Γι' αυτό μιλήσαμε για μια κύρια δέσμη μέτρων. Θα έχουμε συμπληρωματικά. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που κάθε μέρα γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι συνεχώς να καταγράφουμε την πραγματικότητα και να έχουμε ανοιχτά τα αυτιά μας σε φορείς αλλά και στις εξελίξεις που γίνονται στην οικονομία. Οι συνεργάτες μου στα δίπλα γραφεία έχουν συγκεντρώσει και συνεργάζονται όλα αυτά την εβδομάδα γύρω στα 350 υπομνήματα φορέων. Με τους φορείς λόγω της σχέσης. Πείτε μου, μη μου το λέτε έτσι. Έχει περάσει, είναι 4 τώρα, τέλειωσε στη 1. Έχει περάσει αυτό το 3 από τη συνέντευξη τύπου. Πείτε μου μόνο πόσα μηνύματα και τηλεφωνήματα δέχτηκε το δικό σας κινητό, κύριε Τριαντόπουλε? Το κινητό, επειδή αυτή τη στιγμή είναι πάντα... Κάποιος άλλος δέχεται τις κλήσεις. Χαμηλωμένο έξω στη γραμματεία, επειδή έχουμε οριστεί και οι αρμόδιοι για όλο αυτό. Αυτή τη στιγμή είναι 3 συνεργάτες οι οποίοι ακατάπαυστα απαντάνε σε ερωτήματα για όλα τα υπουργεία, γιατί καταλαβαίνετε, ο κόσμος έχει βρεθεί μπροστά σε αυτή την πρωτοφανή κατάσταση. Έχουν οι φίλοι μας από τη Μαγνησία μια προνομιακή σχέση και οι φορείς. Είμαστε σε άμεση συνεργασία όλη αυτή την περίοδο. Προσπαθούμε να προωθούμε και τα προβλήματά τους, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι γενικά. Δεν αφορούν μόνο τον τόπο μας, αφορούν όλη τη χώρα. Έτσι. Οπότε, φαντάζομαι λοιπόν, χωρίς να το έχω πάρει ως καθαρή απάντηση, ότι θα δούμε και συμπληρωματικά μέτρα τις επόμενες ημέρες. Μα ούτως ή άλλως είναι τόσο δυναμική η κατάσταση, η οποία την παρακολουθούμε από κοντά και πάντα εξειδικεύουμε τα πράγματα, αλλά έρχονται και νέα. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα σίγουρα. Δεν είμαστε στην αρχή αντιμετώπισης του φαινομένου. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας, πολύ δύσκολο δρόμο, ο οποίος είναι συνδυασμός και της ατομικής ευθύνης και της συνέπειας του κράτους απέναντι σε όλα αυτά που πρέπει να κάνει, αλλά και φυσικά και του Υπουργείου Οικονομικών, με τα μέτρα να μπορέσει να απαλύνει την κατάσταση,
να προφυλάξει την κοινωνική συνοχή και να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις έτσι ώστε μόλις φύγει αυτή η κρίση, γιατί είναι μια κρίση που ήρθε για να φύγει, να καταφέρουμε να βγούμε ξανά σε μια πορεία επανεκκίνησης, ισχυρής επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας. Αυτά που βλέπαμε στον ορίζοντα πριν την κρίση αυτή, να τα ξαναδούμε. Τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, τις επενδύσεις και τη διεθνή αναγνώριση. Είμαστε πολύ βέβαιοι ότι έχετε ανοιχτά αυτιά, ακούτε με προσοχή ακόμη και τα ακραία που μπορεί να υποθούν τις ημέρες αυτές, τα επεξεργάζεστε με καθαρό μυαλό, παρά την κούραση. Καλή δύναμη, κύριε Τριαντόπουλε. Καλή δύναμη σε όλους. Θα επανέλθουμε στις επόμενες ημέρες για να τα ξαναδούμε, γιατί όπως είπατε, μέρα με την ημέρα η δυναμική του φαινομένου είναι τέτοια που τα πράγματα επανασχεδιάζονται. Ευχαριστούμε θερμά. Και παρακαλώ, μία παράκληση στο τέλος, όλοι να ακολουθούν πιστά και πλήρως τις οδηγίες που έρχονται από το Υπουργείο Υγείας, από την κυβέρνηση, να μένουν στο σπίτι. Δυστυχώς δεν έχουμε όλη αυτή την ευκαιρία να είμαστε κοντά στις οικογένειές μας, αλλά είναι ευλογία να είμαστε κοντά στις οικογένειές μας όλοι.